Πάμε. Πάμε. Κοίταξε, για μένα ο τραυματισμός του Βιερίνια είναι καθαρά θέμα κόπωσης και κακής διαχείρισης από την οικογένεια που λέγεται ΠΑΟ. Δηλαδή από τον προπονητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτό το κομμάτι. Εφόσον ο ΠΑΟΚ πάει για κύπελο και θα κρατούσε το δίδυμο μάτος Βιερίνια ήδη από τον Ιανουάριο σε κάποια μάτια τα οποία ήταν φιλικά προς τον ΠΑΟΚ, φιλικά βάλτο σε εισαγωγικά, πιο εύκολα με αντιπάλους οι οποίοι θα ήταν πιο χαλαροί. Το φιλικά μην το πάρετε στραβά. Και αν το πάρετε στα παπάρια μου, βέβαια δεν με ενδιαφέρει. Έτσι το λέω, έτσι βάλτε και εισαγωγικά από εκεί. Ήλιο θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα Βιερίνια. Και εξηγώ γιατί. Ο Μάτος πάντα παίζει με εξτρέμ από την πλευρά του. Είτε ήταν αυτός ο Ζάμπα, είτε ο Λιμιός. Πάντα έχει τον παίκτη του στην πλευρά, τον εξτρέμ. Ο Βιερίνια το 90% των μάτς το παίζει με εξτρεμοειδή. Με κατασυνθήκη εξτρέμ. Που είναι ή ο Μπίζεσβαρ σε πάρα πολλά μάτς ή ο Ελκαντουρί σε κάποια άλλα μάτς. Ποτέ δεν θυμάμαι να έχει παίξει στην πλευρά, ελάχιστα μας θυμάμαι να έχει παίξει στην πλευρά με εξτρέμ που θα γυρίσει να μαρκάρει κιόλας ο Βιερίνια. Κάνει διάφορα τρίκ λοιπόν, έχει κάνει διάφορα τρίκ τα οποία τα έχει πενευτεί και σε προσωπικές του συνομιλίες ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ότι εγώ έκανα μπακ τον Βιερίνια βεβαίως. Και παίρνει όλη την πλευρά για να έρχεται σαν εξτρεμοχαφ ο Μπίζεσβαρ, να έρχεται δεκάρι πολλές φορές ο Μπίζεσβαρ με τον Μπέλκα να μπαίνει λίγο πιο μπροστά στα φόρ γιατί δεν έχει στοιχεία δεκαριού. Τράβα χαμάλι να πούμε Βιερίνια όλη την πλευρά. Γύρνα πίσω να μαρκάρεις. Κι αν ο ΠΑΟΚ δεν έχει σέντερ φόρ, τράβα και πέντε γκολ με το δεξί από μέση απόσταση να κάνεις και την κίνηση στη διαγώνια. Επειδή όμως οι άνθρωποι είναι σαν τις μηχανές, κάποια στιγμή θέλει ένα καρδιολόγο, καρδιοχειρούργο, τον Χαλβατζούλη που λέει: αν δεν σεβαστείς την καρδιά, θα σε προδώσει. Αν δεν σεβαστείς τη μηχανή του αυτοκινήτου, θα σε προδώσει. Αν δεν σεβαστείς τα χρόνια του αθλητή, θα σε προδώσει. Τον πρόδωσε. Το ίδιο έχει γίνει και με το Μάνταλο. Δηλαδή είχα πει ότι η ΑΕΚ εξόντωσε το Μάνταλο. Τότε που τραυματίστηκε με τη ρήξη χιαστών, όταν πήδηξε κουρασμένος και πάτησε στραβά. Άρα λοιπόν. Στο καλό. Άρα λοιπόν, ο Μάνταλος εξοντώθηκε από την ΑΕΚ. Και ο Βιερίνια εξοντώθηκε από τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ δεν είχε πολυτέλεια λόγω του ρόστερ ο προπονητής ή οσδήποτε λέγεται Ουζουνίδης ή Χιμένεθ να το κάνει αυτό. Ο Μαλάκας ο Λουτσέσκου είχε πολλές λύσεις. Ακόμα και τον Καρέλη μπορούσε να βάλει αριστερό μπακ. Αν δεν είχε πάρει τον Γιαννούλη, να του δώσει χρόνο, παίξει αριστερό μπακ να του πει. Αλλά είναι ταγάρι προπονητής, δίθεν ψυχολόγος. Υπάρχουν 4-5 παίκτες. Τέσσερις παίκτες, ένας από αυτούς ο Βιερίνια, που παίρνει τον ΠΑΟΚ στις πλάτες του. Λοιπόν, φταίει ο Λουτσέσκου 90%. Τέλος.